χώρα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση στο μέτωπο των μεταναστευτικών ροών και νομίζω ότι έχουμε αποδείξει ότι όταν λέμε ότι φυλάττουμε τα σύνορά μας με αποτελεσματικότητα αλλά και με σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα, είμαστε σε θέση να το κάνουμε. Και σε αυτή την πορεία θα συνεχίσουμε. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να εκφράσω και πάλι τις θερμές μου ευχαριστίες στα στελέχη του λιμενικού, της αστυνομίας αλλά και των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι πραγματικά υπερβάλλουν εαυτόν σε αυτή την πολύ δύσκολη προσπάθεια να προστατεύσουμε τα σύνορά μας, όχι από πρόσφυγες οι οποίοι έρχονται κατατρεγμένοι και απελπισμένοι αναζητώντας καθεστώς προστασίας, αλλά από ανθρώπους οι οποίοι δυστυχώς πέφτουν θύματα εργαλειοποίησης, πολιτικής εργαλειοποίησης από τη γείτονα χώρα, αλλά και εργαλειοποίησης από τα άθλια δίκτυα των διακινητών ανθρώπων, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο για να αποκομίσουν σημαντικά οικονομικά ωφέλη. Θα συνεχίσουμε λοιπόν αταλάντευτοι στην πολιτική την οποία ακολουθούμε, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τα χερσαία σύνορά μας, με φυσικό φράκτιο όπου αυτό είναι απαραίτητο, με επιπλέον μέτρα επιτήρησης, κάποια από αυτά μάλιστα παρουσιάστηκαν χθες από τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και θα εξακολουθούμε να στέλνουμε αυτό το μήνυμα της ενεργητικής αποτροπής απέναντι σε όσους πιστεύουν ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν μεταναστευτικές ροές για να μας ασκήσουν οποιαδήποτε γεωπολιτική πίεση. Εκτιμώ και σέβομαι πάρα πολύ το ρόλο των περισσότερων μη κυβερνητικών οργανώσεων στην αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος. Έχουμε συνεργαστεί με πολλές και οι πιο πολλές είναι εξαιρετικά αξιόπιστες και πραγματικά νοιάζονται να απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο. Όχι όλες όμως. Υπάρχουν κάποιες για τις οποίες το προσφυγικό είναι business, για να το πω πολύ απλά, και οι οποίες επιδιώκουν συνέχιση αυτών των ροών προκειμένου να αποκομίζουν οι ίδιες οικονομικά ωφέλη. Και επειδή για πρώτη φορά υπάρχει πια μια ξεκάθαρη καταγραφή του Μητρώου και έχουμε Μητρώο μη κυβερνητικών οργανώσεων, ξέρουμε και εμείς πια με ποιες οργανώσεις θέλουμε να συνεργαζόμαστε και ποιες ενδεχομένως να είναι προβληματικές για τους λόγους για τους οποίους σας μίλησα ήδη. Από εκεί και πέρα θα να επαναλάβω αυτό το οποίο σας είπα, ότι η εργαλειοποίηση προσφύγων είναι μια συμπεριφορά που πρέπει να είναι και πολιτικά κατακριτέα σε ευρωπαϊκό, σε διεθνές επίπεδο. Και ταυτόχρονα να πω και πάλι αυτό το οποίο επανέλαβα και χθες στην ομιλία μου, ότι για τους ανθρώπους που φτάνουν στην Ελλάδα και οι οποίοι πρέπει να τύχουν καθεστώτος προστασίας, οι οποίοι είναι πραγματικοί πρόσφυγες δηλαδή, είμαι πολύ περήφανος γιατί έχουμε σημαντικά επιταχύνει τις διαδικασίες χορήγησης ασύλου, όπως έχουμε βέβαια αποφορτήσει και σημαντικά τις δομές φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, οι οποίες είναι πολύ λιγότερες σήμερα από ό,τι ήταν πριν από 3 χρόνια, ότι πολύ απλά έχουμε πολύ λιγότερες προσφυγικές ροές από ό,τι είχαμε όταν ήρθαμε στα πράγματα.